Εδώ είμαστε, τρίτο μέρος της εκπομπής και συνεχίζουμε τη συζήτηση για την αυτοδιοίκηση. Και ενώ η Κρήτη οδεύει σιγά σιγά προς τις κάλπες για να επιλέξει τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, να καλησπερίσω και την καλεσμένη μας σήμερα, την κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, Κρήτη η Ζωή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σφακιανάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Και να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Δεν θα μιλήσουμε πρώτη φορά μαζί σας για αυτοδιοίκηση, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα αυτοδιοικητικά πράγματα αρκετά χρόνια τώρα. Και μάλιστα είστε και στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, είναι έτσι? Ναι, ασχολούμαι από το 2010 ενεργά. Ήμουνα 3 χρόνια αντιδήμαρχος από το 2011 μέχρι το 2014. Και τώρα είμαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Έχω ασχοληθεί στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με θέματα αναπτυξιακά και απασχόλησης. Με ό,τι σημαίνει αυτό, όχι μόνο πρωτογενή τομέα λόγω ιδιότητάς μου, αλλά και σε άλλα αντικείμενα εκτός της ιδιότητας, με θέματα αναπτυξιακά. Πείτε μας λίγο για την ιδιότητά σας, γιατί λέτε λόγω ιδιότητάς μου, αλλά να... Είμαι γεωπόνος τεχνολογικής εκπαίδευσης και τώρα τελειώνει και το μεταπτυχιακό μου. Πάλι όμως αυτό το αντικείμενο. Και μεταπτυχιακό ακούω και τολμώ να ρωτήσω, κυρία Χουδετσανάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι για μας οι γυναίκες κάποια πράγματα ίσως ενδεχομένως να είναι και λίγο πιο δύσκολα, χωρίς φυσικά να θέλω να δικήσω τους άντρες, αλλά μία γυναίκα η οποία έχει μεγάλες οικογενειακές υποχρεώσεις, έχει τα αυτοδιοικητικά πράγματα με τα οποία ασχολείται, κάνει και μεταπτυχιακό πρόγραμμα, πείτε μου πώς τα καταφέρνετε? Όλα είναι θέματα οργάνωσης και πραγματικά αυτό που κάνεις πρέπει να τα αγαπάς. Ό,τι δίνεις πρέπει να τα αγαπάς. Αλλιώς το βρίσκεις στον χρόνο. Πιστέψτε με. Αρχή να θέλεις να το κάνεις. Έχει να κάνει με τη θέληση. Έχει να κάνει πολύ με τη θέληση και αυτά που βάζεις μπροστά σου θα πρέπει να θες να τα βάλεις. Όχι γιατί θέλουν άλλοι. Τα βάζεις μόνος σου και πιστέψτε με, βρεις το χρόνο. Αν είσαι και οργανωτικό λίγο άτομο, το βρεις το χρόνο. Τι λέει η εμπειρία σας από την ενασχόλησή σας λοιπόν με την αυτοδιοίκηση? Μια αυτοδιοίκηση η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, θεωρώ, αλλά έχει και τεράστια προβλήματα. Έχει τεράστια προβλήματα. Η αυτοδιοίκηση όμως μπορεί να προσφέρει πολλά. Για 2 λόγους. Γιατί σχεδιάζεις για τον τόπο σου. Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάζεις τοπικά. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Η αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει με στρατηγική και πρόγραμμα και οργάνωση και να υλοποιεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό, αν θέλετε, είναι και η ομορφιά της αυτοδιοίκησης. Τα αποτελέσματα είναι λίγο γρήγορα, άμεσα. Αυτό είναι η ομορφιά της. Είναι η καθημερινότητά μας που λέμε εμείς. Είναι η καθημερινότητά μας. Υπάρχουν προβλήματα στην αυτοδιοίκηση. Πρώτα απ' όλα λόγω πόρων, και το γνωρίζετε κι εσείς, και λόγω κρίσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να σχεδιάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Διάθεση θέλει. Τι σας έκανε να θέλετε να μεταπηδήσετε από τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης στον δεύτερο? Με έκανε, γιατί είμαι τώρα 9 χρόνια στον πρώτο βαθμό. Η εμπειρία μου θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και μπορώ να την καταθέσω και στην αυτοδιοίκηση του δευτέρου βαθμού. Είναι σημαντικό. Όταν ήμουν στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, επειδή είχα 3 χρόνια θέση ευθύνης, κατατεθήκανε προτάσεις, από προτάσεις ξεκινήσανε, υλοποιηθήκανε, υπήρχε ένας σχεδιασμός και νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω εξίσου και στην περιφέρεια, μια και είμαι 3 χρόνια συνεργάτη στο Περιφερειάρχη. Έχω ζήσει λίγο από κοντά το κομμάτι της περιφέρειας και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να προσφέρω. Έχω την αίσθηση από όσους αυτοδιοικητικούς φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή και είστε μια τέτοια περίπτωση, οι οποίοι έχουν καταθέσει προτάσεις και τις έχουν δει να υλοποιούνται, ότι μιλούν για αυτές έτσι με πολύ μεγάλο καμάρι, σαν ένα μικρό παιδί που το βλέπουν να μεγαλώνει μπροστά τους. Ναι, είναι όντως με πολύ μεγάλο καμάρι, γιατί όταν ξεκινάς από την ιδέα και φτάνεις να καταθέτεις μια πρόταση και σιγά σιγά να την υλοποιείς και δεν ήταν σε ένα πράγμα. Δηλαδή, εμείς υλοποιήσαμε πολλές προτάσεις στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίου και με τη βοήθεια της ομάδας της υπόλοιπης. Εννοείται, κανείς δεν πάει πόνος του πουθενά και εμένα είναι αυτό και πάντα το λέω. Αλλά ξεκινήσαν από προτάσεις και σιγά σιγά υλοποιείς πράγματα και βλέπεις να εξελίσσονται και το νιώθεις, το αγαπάς, είναι σημαντικό. Ποιο είναι το όνομά σας για την περιφέρεια Κρήτης, ποιο είναι το όνομά σας για την Κρήτη, το πω καλύτερα, γιατί η περιφέρεια Κρήτη σημαίνει Κρήτη, το νησί μας. Κοιτάξτε, εγώ το όραμα μου για η περιφέρεια Κρήτης, τουλάχιστον όσο αφορά τον πρωτογενή τομέα, πιστεύω ότι η Κρήτη μπορεί να, μέσα από τις ομαδικότητες και τις συλλογικότητες, που σημαίνει ομάδες παραγωγών, να παράγει ποιοτικά, ανταγωνιστικά προϊόντα με ταυτότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Ήδη έχει μπει σε μια διαδικασία η περιφέρεια, ούτως ή άλλως υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός της περιφέρειας στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν όμως πράγματα που έχουν και πρόκειται να υλοποιηθούν ακόμα. Θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας και γενικά να υπάρχει στον αγροδιατροφικό τομέα περισσότερη ανάπτυξη. Μπορούμε. Ζούμε σε ευλογημένο τόπο. Βέβαια. Είναι κάτι στο οποίο καταλαβαίνω ότι θέλετε και να επικεντρωθείτε στον κόσμο της παραγωγής. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και δεν φτάνει μόνο της προώθησης της προβολής. Ξεκινάμε από την παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση, προβολή. Όλοι οι τομείς είναι σημαντικοί. Και ξεκινάει από το παραγωγικό κομμάτι. Μια άλλη δυνατότητα που μπορούμε να έχουμε αργότερα και να υλοποιήσουμε είναι και η εκπαίδευση με την ενημέρωση των παραγωγών. Είναι σημαντική. Ξέρετε, βάζετε μια παράμετρο πολύ σημαντική, γιατί ενδεχομένως όλοι να επικεντρωνόμαστε στην προώθηση, πώς θα βγουν προς τα έξω τα προϊόντα μας, πώς θα αποκτήσουμε περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά δεν προβληματιζόμαστε, έχω την αίσθηση, και το λέω με την ευκαιρία που το θέτετε και εσείς στο τραπέζι, δεν προβληματιζόμαστε για το πώς παράγει ένας αγρότης, κάτω από ποιες συνθήκες, πώς το βελτιώνει. Αυτό, κυρία Σακενάκη, το πιο σημαντικό για μένα. Και στη συνέχεια είναι η προώθηση και η προβολή. Παράγουμε ποιοτικά προϊόντα που η Κρήτη αυτή τη στιγμή παράγει, αλλά έχει περιθώριο να βελτιωθεί και στα προϊόντα της, να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικά. Και να έχουμε ένα ισχυρό brand name που το έχουμε στην περιφέρεια Κρήτης μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, αλλά να μπουν περισσότεροι επιχειρηματίες μέσα σε αυτό και πραγματικά με ένα όνομα να βγαίνει η Κρήτη προς τα έξω. Είναι σημαντικό. Τυχαίνει σήμερα και είχαμε πάλι αυτή την συζήτηση στο πρώτο μέρος της εκπομπής για το brand, το ισχυρό brand που μπορεί να χτίσει το νησί μας και το πώς όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό και να χτίσουμε γέφυρες συνεργασίας. Θα σας πει βέβαια κάποιος τώρα, κυρία Χουδετσανάκη, καλά τα λέει η αυτοδιοίκηση. Και ενδεχομένως να τα προχωρήσει και να τα πράξει και να επιχειρήσει να τα πράξει. Τι γίνεται όμως στη συνεννόηση που έχουμε με το κεντρικό κράτος, με την πολιτεία? Γιατί πολλές φορές μιλάμε για γραφειοκρατικά κολλήματα τα οποία δεν είναι τα χέρια της περιφέρειας. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, κυρία Σφακενάκη, αλλά αυτά νομίζω, κατά τη γνώμη μου, πολύ δύσκολο να σταματήσουν να υπάρχουν. Αν υπάρχει μεταξύ μας συνεργασία, βάζω ένα όρο πολύ σημαντικό για το όλοι μαζί και τη συνεργασία όλοι μαζί. Νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Και το κεντρικό κράτος σιγά-σιγά θα ακολουθήσει σε αυτό. Σίγουρα είναι η γραφειοκρατία, σίγουρα καθυστερούν κάποια πράγματα που βάζουμε μπροστά μας, αλλά ας συνεργαστούμε όλοι μαζί και θα δείτε τη συνέχεια τα αποτελέσματα. Κατεβαίνετε λοιπόν στη μάχη των εκλογών στο πλευρό του Σταύρου Αρναουτάκη, έχοντας προφανώς και την πεποίθηση ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης θα είναι περιφερειάρχης μετά τις 26 Μαΐου. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεστε το νησί μας 4 χρόνια μετά. Και αυτό το λέω με την έννοια ότι έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Πώς ονειρεύεστε να είναι η Κρήτη 4 χρόνια μετά? Και αν 4 χρόνια μετά συζητάμε πάλι εδώ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κάνοντας ένα απολογισμό, τι θα θέλατε να έχει ολοκληρωθεί? Λοιπόν, θα ήθελα να έχει ολοκληρωθεί 4 χρόνια μετά και η εκπαίδευση και η ενημέρωση για τους παραγωγούς για να παράγουν καλύτερα ποιοτικά προϊόντα. Το λάδι να πάρει τη θέση που του αξίζει, όχι χύμα ελαιόλαδο πλέον, τυποποιημένο ελαιόλαδο. Και στους άλλους τομείς, συνέχεια. Συνέχεια. Να μιλάτε για την συνέχεια. Και συνέχεια, γιατί να σας πω και κάτι. Όταν βάζεις μπροστά σου στόχους, δεν σταματάνε οι στόχοι, δεν σταματάει η ανάπτυξη. Δεν θα σταματήσει μετά από 4 χρόνια. Είναι συνεχόμενη αυτή η προσπάθεια. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και ξέρετε, σε αυτή την χώρα, γιατί το έχω πει πολλές φορές κι εγώ, ότι σε αυτή τη χώρα δυστυχώς, αν κάτι μας λείπει, είναι συνέχεια. Συνέχεια στη διοίκηση. Να υπάρχουν εθνικός σχεδιασμός. Να υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος θα μπει μπροστά και θα ολοκληρωθεί. Έχουμε να δούμε πολλά στο νησί μας τα μέσα στους επόμενα χρόνια. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει και με έργα υποδομών, όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Έχουμε αργήσει να ολοκληρωθούν αυτά, κυρία Χουδετσανάκη? Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, πολλή γραφειοκρατία. Δεν είναι απλό. Είναι πολύ μεγάλα έργα. Είναι πολύ μεγάλα έργα υποδομής που θα δώσουν ανάσα στο νησί. Αλλά οι διαδικασίες, όπως είπατε και εσείς, για τόσο μεγάλα έργα είναι αργές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον δρόμο προς τις κάλπες σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και έχουμε να πούμε πολλά και για τον κόσμο της παραγωγής. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση. Να είστε καλά.